Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Τράκαρες. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημίωνει άμεσα και έχει στο κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα από 17.900 ευρώ. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τζέλι βιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News, το Ταγκό των Χριστουγέννων, το υπέροχο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, μαζί. Λευκά Χριστούγεννα, η κλασική ταινία με τον Big Crosby. Ακόμη, Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Και εκπτωτικό κουπόνι 7 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νιτσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος, ό,τι καλύτερο. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας, πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Κλάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Κλάσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου.
Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις, πώς κάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Vom Schlom Olivke Thromba, da? Da. Gel Wiechsport из Греции в Москву. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα από 17.900 ευρώ. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με 1 ευρώ. Καλύτερα Everest. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε πάλι μαζί στον Ενικό για να κουβεντιάσουμε για την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα των ημερών. Ένα από τα τελευταία κείμενα που θα απασχολήσουν την απόψινή συζήτησή μας
είναι βέβαια η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΑ. Μια έκθεση που την διάβασα λίγο πριν μπω στο στούντιο και η οποία προβλέπει πολύ άσχημα πράγματα για τα επόμενα χρόνια. Προβλέπει, για παράδειγμα, ότι αν δεν βρεθούν νέοι πόροι, τα ασφαλιστικά μας ταμεία θα καταρρεύσουν. Ότι από το 2015 δεν θα υπάρχουν λεφτά για συντάξεις. Και βέβαια τέτοιου είδους προβλέψεις όταν έρχονται σε μια κοινωνική πραγματικότητα σαν τη σημερινή, με το 30 και πλέον της 100 του πληθυσμού να φτωχοποιείται, με την ανεργία να έχει πιάσει ταβάνι, με τα νοικοκυριά, πολλά νοικοκυριά, πάνω από 350.000 νοικοκυριά να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, βαραίνει την ατμόσφαιρα ακόμη περισσότερο. Για αυτή τη δύσκολη συζήτηση, για αυτή την πολύ δύσκολη κοινωνική κατάσταση, καλησπερίζω και καλωσορίζω στο στούντιο του Σταρ την κυρία Άννα Σημακοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτήνα στο νομό Ιωαννίνων. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κυρία Σημακοπούλου. Χρόνια καλύτερα για την Ελλάδα, κύριε Χατζηνικόλη. Μακάρι. Τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίσατε, κύριε Σκουρλέτη. Τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Αρκαδίας του κινήματος. Καλησπέρα. Την κυρία Έλενα Κουντουρά, βουλευτήνα στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Αλφα. Αυτό είναι χοντρό λάθος. Το διάβασα εγώ από το χαρτί με ευκολία, αλλά είναι ευκαιρία να ακουστεί δύο φορές. Στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Παφίλη, καλώς ορίσατε. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς και βουλευτή Αττικής, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, καλώς ορίσατε, κύριε Οικονόμου. Τον πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Και τέσσερις διαπρεπείς συναδέλφους μου. Τον εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας Το Ποντίκι, τον κύριο Αντώνη Δελατόλα. Καλώς ορίσατε, κύριε Δελατόλα. Καλησπέρα. Τον αρθρογράφο της εφημερίδας Δημοκρατία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλησπέρα. Τον αρθρογράφο του ενικός.gr και πολιτικό σχολιαστή του Real FM, τον κύριο Νίκο Μπογιόπουλο. Καλώς ορίσατε, κύριε Μπογιόπουλε. Και τον αρθρογράφο του Ελεύθερου Τύπου και πολιτικό σχολιαστή του Σταρ, τον κύριο Γιώργο Κουβαρά. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουβαρά, και εσείς. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Νίκο Μπογιόπουλο. Ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο για την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε. Για την αντίφαση ανάμεσα στο λεγόμενο success story, στο πρωτογενές πλεόνασμα, που πιθανότατα θα πιστοποιηθεί και επίσημα τον επόμενο Μάρτιο, στην βελτίωση, να το πω έτσι, των δημοσίων οικονομικών, που όμως βρίσκει απέναντί της έναν κοινωνικό εφιάλτη, για τον οποίο μίλησα ήδη στον πρόλογο της εκπομπής. Νίκο. Αγαπητέ Νίκο, κύριε Χατζηνικολάου, θα τα ξαναπώ. 350.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Αυτό όμως δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Το 2010, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είχαμε 210.000 διακοπές ρεύματος. Το 2011 πήγαμε στις 300.000. Το πρώτο εξάμηνο, τώρα, του 2013, είμαστε σε 173 και έχουμε φτάσει στις 350. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι μοιραίο. Είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, που αυτοί οι οποίοι επέβαλαν τα χαράτσια και αυτοί οι οποίοι επέβαλαν μόνο μέσα στο 2013 19% μεσοσταθμική αύξηση στην τιμή του ρεύματος, έπρεπε να την προβλέπουν. Αλλά προφανώς, επειδή δεν είναι λιγότερο προβλεπτικοί από εμάς, τους ήταν αδιάφορα αυτά τα κοινωνικά αποτελέσματα. 350.000 λοιπόν χωρίς ρεύμα. 8 στους 10 χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια για να ζήσουν. Και η απάντηση που τους δίνεται είναι να πηγαίνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ για να ζουν με λιγμένα τρόφιμα. 40% Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλο 40% σε κατάσταση εθαλομύχλης και κατάθλιψης. Αλλά ξέρετε τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η καταγραφή αυτή πια δεν προσφέρει τίποτα από μέρους μας. Με την το έννοια ότι. Αυτά είναι το θέμα. Το τι γίνεται. Τη βιώνει ο ίδιος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να του πούμε εμείς τι βιώνει αυτή τη στιγμή που μας βλέπει. Το βιώνει, το ξέρει. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα. Η μία εκδοχή είναι να πάμε να διαπραγματευτούμε
σκληρά, δεξιά, χρησιμοποιώ όρους πολιτικής γεωγραφίας για να συνονογιόμαστε, μιας και έχουμε και το copyright αυτής της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, για να βρούμε τη λύση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Η ασκούμενη διαπραγμάτευση πρέπει να δει κανείς ποια είναι τα αποτελέσματά της, αν βάλει από τη μια μεριά την πραγματικότητα της ζωής που βιώνουν οι Έλληνες με τα 18 σημεία του κυρίου Σαμαρά στο Ζάπι. Όχι φόροι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τίποτα από όλα αυτά δεν προέκυψε στο πλαίσιο καμιάς διαπραγμάτευσης. Δεν είναι στο Ζάπιο. Τα προεκλογικά τα ήταν τα 18. Είναι τα προεκλογικά. Έχετε δίκιο. Ήταν στο ΕΒΑ αυτό. Στο ΕΒΑ ήταν. Υπάρχει η άλλη εκδοχή της διαπραγμάτευσης, η αριστερή διαπραγμάτευση. Για να δούμε τώρα με ποιους θα διαπραγματευτούμε και ποιοι θα μας καταλάβουν. Θα πάμε να διαπραγματευτούμε με τη Γερμανία. Η Γερμανία των πλεονασμάτων και της ανάπτυξης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 20% του πληθυσμού της που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί εργαζόμενοι ζουν με κάτω από 400 ευρώ το μήνα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, και την κρίση, αλλά και την ανάπτυξη, κάποιοι την πληρώνουν. Οι ίδιοι που πληρώνουν την κρίση, πληρώνουν και την ανάπτυξη. Οι ίδιοι που πληρώνουν την ανάπτυξη, πληρώνουν και την κρίση. Να πάμε με ένα άλλο μοντέλο από εδώ και πέρα, να πάμε ας πούμε με το αμερικάνικο μοντέλο. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αίσθηση ότι αυτού του τύπου η επεκτατική πολιτική που ακολουθεί ο Ομπάμα είναι καλύτερη από αυτή που βιώνουμε. Μα στην Αμερική το αμερικάνικο μοντέλο είναι το μοντέλο το οποίο έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν με συσίτια, με κουπόνια. Στην Αμερική το 1% του πληθυσμού διαθέτει το 45% του οικονομικού πλούτου της χώρας. Το 95% της ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες πηγαίνει στο 1%. Αυτή είναι η Αμερική του Ομπάμα. Λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε το μοντέλο Μέρκελ-Γερμανία, με το οποίο διαπραγματευόμαστε και έχει αυτά τα αποτελέσματα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το άλλο μείγμα διαχείρισης που έχει τα ίδια αποτελέσματα. Άρα το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Υπάρχει άλλη πρόταση, υπάρχει εναλλακτική? Έθεσε το ερώτημα, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Νομίζω ότι μας έβαλες επιθετικά στο θέμα της απόψινής συζήτησης. Σε 3-4 λεπτά είμαστε μαζί για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην μπαίνουν τρίτοι στη ζωή σας, πρέπει να πείτε στη σοφία των προβλέψεων. Δάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε! Τι? Ένα-ένα, στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Vom Schlom, Olivke Thromba, da? Da. Chel Vjekhsport iz Gresi, Moskvo. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps.
μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Την Κυριακή με τη Real News. Το Ταγκό των Χριστουγέννων. Το υπέροχο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη. Μαζί. Λευκά Χριστούγεννα. Η κλασική ταινία με τον Big Crosby. Ακόμη. Real Me. Ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Και εκπτωτικό κουπόνι 7 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με 1 ευρώ. Καλύτερα Everest. Έλα Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τι αλυβιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα. Από 17.900 ευρώ. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Κυρία Σημακοπούλου, μπορεί κανείς να μιλά για success story, έστω και για τα δημόσια οικονομικά, όταν υπάρχει αυτή η κοινωνική πραγματικότητα απέναντι? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κύριος Μπογιόπουλος αναφέρθηκε σε εικόνες της Ελλάδας σε κρίση. Εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές. Εικόνες οι οποίες δεν τιμούν τη χώρα μας και εικόνες για τις οποίες πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να μην τις ξαναέχουμε. Είπε όμως κάτι που εγώ θα το υπογράμμιζα. Είπε ότι αυτά δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Και συμφωνώ μαζί του, αλλά πριν φτάσω σε αυτό, μόνο ένα πράγμα. Είπε επίσης ότι αυτές μας αφήνουν αδιάφορους. Σε αυτό θέλω να διαφωνήσω. Δηλαδή δεν είναι αλήθεια αυτό. Κανείς δεν εφαρμόζει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πολιτική επειδή θέλει να βλέπει αυτές τις εικόνες στην Ελλάδα. Θα παρακαλούσα αυτό τουλάχιστον να το θεωρήσουμε δεδομένο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας που να έχει νόημα. Ξέρετε, είναι διαφορετικό πράγμα η προσωπική στάση του καθενός απέναντι στο πρόβλημα και είναι άλλο πράγμα η πολιτική αδιαφορία. Η πολιτική τοποθέτηση και το πολιτικό πρόσημο της εκάστοτε δράσης καθορίζεται τελικά από τα αποτελέσματά της. Εντάξει. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να θλίβεστε και εσείς και όλα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Το πολιτικό πρόσημο όμως της πολιτικής σας, κυρία Σημακοπούλου, όπως και των συνεργατών σας, είναι ένα κοινωνικό έγκλημα. Ας έρθουμε λοιπόν, εγώ μιλώ για την πρόθεση, και ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο με ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου. Με τις καλύτερες εντάξει, τώρα τα κοινότυπα δεν χρειάζονται. Από την εποχή που ο Δάντης έγραφε την κόλαση. Πάμε λοιπόν στο πώς δημιουργήθηκαν αυτά. Ναι, είπε ότι είναι αποτέλεσμα πολιτικής. Ναι, μιας πολιτικής 30 ετών, κύριε Χατζηνικολάου. Πολιτικών επιλογών 30 ετών, οι οποίες στήριζαν το όλο πολιτικό σύστημα σε δανεικά, δανεικά τα οποία γίνονταν κοινωνικές παροχές, δανεικά τα οποία δεν επενδύονταν, δανεικά σπατάλη κοινοτικών πόρων που δεν γίνονταν παραγωγικά. Στην διάρκεια των οποίων κυβερνούσε το κόμμα σας και συμφωνεί. Το κόμμα του κυρίου Κωνσταντινόπουλου. Συμφωνεί και οι ευθύνες βρίσκονται, εγώ θα μπορούσαμε να καθίσουμε να τις επιμερίσουμε, αλλά αν με ρωτάτε αν έχει ευθύνες το πολιτικό σύστημα και η παράταξη που εκπροσωπώ, σαφώς. Αυτά λοιπόν μας φέρανε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Σε αυτά οφείλεται η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική που εφαρμόζεται, η οποία είναι αναγκαστική πολιτική, για να μην έχουμε πολύ χειρότερες εικόνες κρίσης. Είναι, κυρία Σημακοπούλου, αναγκαστική πολιτική. Ναι. Γιατί για παράδειγμα, είναι αναγκαστική πολιτική. Γιατί για παράδειγμα λένε πολλοί ότι θα μπορούσαν τα χρήματα, αντί να τα παίρνουμε από την τσέπη των συνήθων υπόπτων, δηλαδή του μισθωτού και του συνταξιούχου, να τα πάρουμε από τη λίστα Λαγκάρντ, να τα πάρουμε από το φορολογικό έλεγχο στις offshore, να τα πάρουμε από το φορολογικό έλεγχο των εμβασμάτων με τα οποία έφυγαν χρήματα τα τελευταία 3-4 χρόνια προς το εξωτερικό. Και αναφέρομαι σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν έγινε σοβαρή προσπάθεια. Και καλά κάνετε. Αλλά θα σας θυμίσω, τουλάχιστον για την κυβέρνηση που εγώ εκπροσωπώ σήμερα, ότι είμαστε εδώ 1,5 χρόνο. Μέσα στον 1,5 αυτό χρόνο έχουν γίνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο που αποδεικνύουν και την πρόθεση. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και θέλω να πάμε πιο γρήγορα σε αυτή την προσπάθεια και σαφέστατα δεν θέλω τα συνήθη υποζύγια, όπως τα αποκαλείτε, να επιβαρύνονται. Όμως, ήμασταν υπερχρεωμένοι, κύριε Χατζηνικολάου. Οπότε τώρα πληρώνουμε. Και ναι, η κατανομή των βαρών πολλές φορές είναι άδικη. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι από εδώ και πέρα, τι κάνουμε. Ποια είναι η καλύτερη λύση για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να μην έχουμε αυτές τις εικόνες κρίσης, πάντως να μην έχουμε χειρότερες κάποιο νέο εικόνες. Σχέδιο. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι κάθε φορά που συζητούμε για την επόμενη μέρα, συζητούμε για περισσότερους φόρους. Βλέπουμε ένα απολύτως συγκεκριμένο σχέδιο, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή, το οποίο είναι. Πρώτον, τη ρίζα του κακού. Όχι άλλο χρέος. Μην παράγουμε άλλο χρέος. Από τον προϋπολογισμό που καταθέσατε, θα μου επιτρέψετε κυρία Σημακοπούλου, από τον προϋπολογισμό που καταθέσατε, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το νέο σχέδιο. Βλέπω μόνο περισσότερους φόρους. Ο προϋπολογισμός που καταθέσαμε καταρχάς δεν έχει περισσότερους φόρους. Και δεν έχει και νέα μέτρα. Βεβαίως έχει περισσότερους φόρους. Δεν έχει, κύριε Διότι μονιμοποιείται τους έκτακτους φόρους της τελευταίας διετίας. Αστειεύεστε. Τι είναι αυτό καινούριο εφεύρημα. Όπου ξαφνικά συγκρίνεται τους φόρους της επόμενης χρονιάς με τους έκτακτους φόρους που μας επιβάλλατε λόγω έκτακτων περιστάσεων τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι. Τους μονιμοποιείτε. Βεβαίως λοιπόν έχει περισσότερους φόρους. Σας είπα και πριν και επαναλαμβάνω. Ωραίο το εύρημα αυτό. Με απλό τρόπο. Αλλά δεν περνάει. Είμαστε. Διότι πέρυσι μας λέγατε ότι είναι one-off. Που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Και πέρυσι, έκτακτο δηλαδή. Είμαστε υπερχρεωμένοι. Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε υπερφορολογημένοι για να μπορέσουμε να πληρώσουμε είμαστε, τα χρέη. Γιατί ο υπουργός σας των οικονομικών λέει ότι είμαστε μια χαρά. Υπάρχουν κανονικά. Διάφοροι τρόποι και έχει αναλυθεί αυτό. Η σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, η σύγκριση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο μέσος Έλληνας που είναι τραγική και 40% έχει χάσει από το εισόδημά του. Επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση του υπερβολικού χρέους. Και ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό είναι να σταθούμε στα πόδια μας. Πώς στεκόμαστε στα πόδια μας, κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη κάνει. Συμμαζεύουμε τα δημοσιονομικά μας, κόβοντας περισσότερο τις δαπάνες, αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε, και φτάνουμε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Τι σημαίνει αυτό, πάντως, κυρία ζούμε με δικά μας. Μόνο κόβοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους, η ανάπτυξη δεν έρχεται. Θέλει και άλλα πράγματα η ανάπτυξη, όπως επενδύσεις. Πού τα αυτά. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, χωρίς όλα αυτά δεν έρχονται οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις γίνεται μια γιγάντια προσπάθεια για να έρθουν, στην οποία παρεπιπτόντως δεν βοηθάει κανείς, παρά τις προσπάθειες που κάνει και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας καθόλου στο ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Αλλά τουλάχιστον να παραδεχτούμε ότι βρισκόμαστε στον μοναδικό δρόμο, ο οποίος είναι και ο σωστός δρόμος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να εμπνεύσω πίστη και ελπίδα ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό πιστεύω, αυτό πρεσβεύω και γι' αυτό αγωνίζομαι. Για να φύγουν αυτές οι εικόνες κρίσης. Και παρακαλώ πολύ, ας σκεφτόμαστε και την εναλλακτική. Εάν δεν είχαμε πάρει αυτή την κατεύθυνση. Αυτά θα τα πούμε με την εναλλακτική τώρα. Αν δεν είχαμε πάρει αυτή την κατεύθυνση, οι εικόνες κρίσης που θα βλέπαμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήταν πάρα πολύ χειρότερες. Πόσο χειρότερες δηλαδή. Χειρότερες δεν είναι. Πόσο χειρότερες. Εσείς θα έχετε. Κυρία τις παβέλες στη Βραζιλία, δεν τις ξέρετε. Θα μπορούσατε. Αυτή είναι. Εκεί είναι ο πύχης μας. Μου ζητήσατε να σας περιγράψω χειρότερες εικόνες. Σας περιέγραψα χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν εικόνες άτακτης χρεοκοπίας. Υπάρχουν εικόνες να τρέχεις στην τράπεζα να βγάλεις λεφτά. Υπάρχουν εικόνες να τρέχεις στα σούπερ μάρκετ και να σκοτώνεσαι για φαγητό. Υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες. Αυτές τις εικόνες, δόξα τω Θεώ, δεν τις είδαμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Σκουρλέτη, έρχομαι σε εσάς. Λένε πολλοί ότι ένας από τους λόγους που δεν αμφισβητείται έντονα αυτή τη στιγμή. Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι δεν αμφισβητείται τόσο έντονα όσο θα επέτρεπε η κοινωνική πραγματικότητα η πολιτική Σαμαρά και της κυβέρνησής του, είναι η αδυναμία των αντιμνημονιακών δυνάμεων να παρουσιάσουν μια σοβαρή εναλλακτική λύση για τη χώρα. Λένε δηλαδή ότι δεν είστε και τόσο αντιμνημονιακοί όσο εμφανίζεστε, ότι στην πραγματικότητα απλώς υπόσχεστε μια καλύτερη διαπραγμάτευση και επομένως ότι κινείστε πάνω στις ίδιες ράγες. Τις ράγες της ίδιας πολιτικής. Τι απαντάτε σε αυτό? Δεν συμφωνώ καταρχήν ότι προκύπτει αυτό το συμπέρασμα της δημοσκοπήσεως. Δηλαδή η αμφισβήτηση προκύπτουν της δύο εφαρμοζόμενης πολιτικής. Πρώτον ότι εσείς μετά από ένα άλμα μεγάλο που κάνατε στις τελευταίες εκλογές έχετε μείνει κολλημένοι. Και δεύτερον, θα πούμε και για τα ποσοστά. Ότι παραμένετε μία ή άλλη με την Αλλά θεωρείτε ότι υπάρχει έστω η στοιχειώδης αυτή τη στιγμή υπαρκτή στην κοινωνία εμπιστοσύνη στην εφαρμοζόμενη πολιτική? Αυτό δεν προκύπτει από καμιά δημοσκόπηση. Ούτε στην τα ποσοστά θα τα δούμε πώς διαμορφώνονται. Θα έρθουμε σε αυτό. Τα ποσοστά θα σας παρακαλέσω να διαβάζετε, διαβάζετε και τα δύο ποσοστά. Και τα δύο, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και το δικό σας ποσοστά. Επειδή μπει το θέμα της εμπιστοσύνης. Με αυτή την κοινωνική πραγματικότητα, να σας ρωτήσω κάτι. Πεζοδρομιακό. Ρωτήστε ό,τι πεζοδρομιακό. Πεζοδρομιακό ερώτημα. Ερώτημα καφενείου. Αν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου σήμερα αντιπολίτευση, με αυτή την κυβέρνηση απέναντι, θα βγάζε ισοπαλία κανένα γκάλωπ, κύριε Σκουρλέτη? Σας ρωτώ ειλικρινά, απαντήστε. Ωραία. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε γκάλωπ που να βγάζει ισοπαλία την αντιπολίτευση με αυτή την κυβέρνηση, με τους αριθμούς που περιέγραψε πριν από λίγα λεπτά ο Μποχιόπουλος? Υπονοείτε τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου? Περιμένω Πασόκ, δηλαδή αυτό. Υπονοείτε, μάλιστα. Θα το απαντήσω στο τέλος των θέματων. Θέλω προηγουμένως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να είμαστε σε συνέχεια της κουβέντας και της παρέμβασης και της πρώτης και της δεύτερης. Ανέφερε και κάποια νούμερα ο κύριος Μπογιόπουλος για την αμερικανική κοινωνία και τη συγκέντρωση του πλούτου στο 1%. Εγώ θέλω λίγο να το προσγειώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Στα χρόνια του μνημονίου, το 2010, το 10% των πλουσιότερων Ελλήνων είχαν εισόδημα 10 φορές μεγαλύτερο από το 10% των φτωχότερων. Το 12 ξέρετε πώς έχει πάει αυτή η σχέση? Έχει πάει στο 17,4. Εν μέσω δηλαδή μιας σκληρής πολιτικής λιτότητας, οι ταξικές αντιθέσεις, η κοινωνική πόλωση μεγάλωσε. Διευρύνθηκαν οι ανισότητες. Δια της μειώσεως των εισοδημάτων των αδύναμων. Ακριβώς. Ναι. Για τη σύνθλιψη των μεσαίων στρωμάτων κτλ. Από εκεί και πέρα. Ανέφερε η κυρία Ασημακοπούλου πριν ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ζούσαμε με δανεικά. Ο υπερδανισμός ήταν μια πραγματικότητα. Εγώ όμως θέλω να αναφέρω την χρονιά του 2008 και να της θυμίσω το εξής. Το 2008 δανειστήκαμε 39 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 26 πήγαν σε χρεολύσια, τα 11 δις σε τόκους και τα 2,5 δις σε εξοπλιστικές δαπάνες. Τίποτα για κοινωνικές δαπάνες. Είναι ένας μύθος, τίποτα για συντάξεις. Τίποτα για μισθούς. Είναι ένας μύθος ότι δανειζόμασταν για να πηγαίνουν
σε αυτά που λέμε συντάξεις, μισθούς και κοινωνικό κράτος, το οποίο ούτως ή άλλως πάντοτε παρέπεσε στην Ελλάδα. Ήταν χρήματα που δανειζόμασταν για να κατασκευάζουν κάποιοι αυτοκινητόδρομους οι οποίοι να κοστίζουν 5 και 10 φορές από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, για να υπάρχει ένα σύστημα διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα, το οποίο προσπαθούσε να ενοχοποιήσει μια ολόκληρη κοινωνία στη λογική «φάε εσύ λίγο για να μπορώ εγώ να τρώω πολύ». Και υπήρχε ένα καθεστώς συνενοχής που το διαμεσολαβούσε, ένα φαύλο δικοματικό πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε σε αυτή εδώ πέρα τη σημερινή κατάσταση. Αλλά όμως, η σημερινή κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα της παθογένειας του εγχώριου, του ελληνικού μοντέλου. Είναι στο πλαίσιο μιας κρίσης δομικής, συστημικής, και έτσι θα πρέπει να το δούμε για να αναζητήσουμε τις σωστές απαντήσεις, ενός νεοφιλελεύθερου, σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου μοντέλου. Διότι η κρίση, καλός ή κακός, δεν ενδημεί μόνο στην πατρίδα μας. Αν θέλουμε λοιπόν τώρα σήμερα να αναζητήσουμε την εναλλακτική πρόταση και αν αυτή η κυβέρνηση έστω και κατελάχιστο εννοούσε την έννοια της διαπραγμάτευσης, θα έπρεπε μετά από 3,5 χρόνια να καθίσει και να πει γιατί σήμερα στην Ελλάδα έχουμε σε καιρό ειρήνης την πιο γρήγορη, την ταχύτερη μείωση μισθών και συντάξεων. Γιατί έχουμε την πιο γρήγορη αύξηση της ανεργίας. Γιατί έχουμε την μεγαλύτερη ύφεση που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Γιατί έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα διάσωσης, το οποίο έχει εκτινάξει το χρέος που υποτίθεται ήταν η βασική αιτία για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Αυτά έπρεπε να τεθούν στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να υπερβούμε την κατάσταση. Όχι αναζητώντας ένα μοντέλο ανάμεσα στο αμερικανικό και στο μοντέλο της κυρίας Μέρκελ. Δεν είναι αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Μπογιόπουλε, όταν υπάρχουν αντιθέσεις ανάμεσα και στις κυρίαρχες δυνάμεις, μία αριστερά οφείλει να τις εκμεταλλεύεται. Να προσπαθεί τις ρογμές που υπάρχουν όσο δυνατόν να τις αξιοποιήσει. Και όχι προφανώς για να διαλέξει. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Στη δικιά μου αντίληψη τουλάχιστον, θεωρώ ότι η αριστερά, πέρα από τον ορίζοντα της υπέρβασης της σημερινής τάξης πραγμάτων, πρέπει να ενδιαφέρεται και για το σήμερα. Να μπορεί να συνδέει τις προτάσεις που θα ανακουφίζουν τους πολλούς και θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πολλών με την στρατηγική της ενότητας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό τώρα κάνω μια κουβέντα, δεν απαντώ. Παρενθετικά, μια ερώτηση. Μια ερώτηση όμως, έχω καμία νομίζω θα βοηθήσει τη συζήτηση. Να... Επειδή άκουσα και τον κύριο Τσέπρα να λέει ότι θα καταργηθεί αυτός ο προϋπολογισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξει άλλο προϋπολογισμό. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είπε ότι το πιο πιθανό είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να κληθούμε να το αναθεωρήσουμε αν είμαστε στην κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι δεν σας διαφεύγει ούτε εσάς ούτε κανένας εδώ στο τραπέζι ότι οι προϋπολογισμοί της Ελλάδας, όπως και όλοι οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτηρούνται και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο προϋπολογισμός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μακάρι να είναι κοινωνικά ευαίσθητος κτλ. Δεν εγκριθεί από τις Βρυξέλλες. Τι θα κάνετε, θα φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, δεν λέτε αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο. Διότι από δεν είπα ότι λέω κάτι καινούριο. Λέω κάτι που συμβαίνει 40 χρόνια. Ούτε κάτι που δεν το έχει ακούσει ο κύριος Κουρλέτης, γιατί του το λέει ο Λαφαζάνης μέρα παραμέρα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αλλά γνωρίζετε ότι όταν φτιάχτηκε η Ευρωζώνη, φτιάχτηκε με βάση τα κριτήρια του Μάστρικ, τα οποία προέβλεπαν κάποιους συγκεκριμένους δείκτες. 3% έλλειμμα, 60% χρέος, πληθωρισμό κτλ. Ποτέ δεν τηρηθήκαν αυτά. Ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή πράγματι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο. Ή λοιπόν θα ξεδιπλώσουμε συνολικά την πρότασή μας, η οποία δεν θα αφορά πλέον κάποιες πολιτικές εντός στενά των εθνικών ορίων και θα μιλήσουμε για το μεγάλο στρατηγικό πρόβλημα που πάει αυτή η Ευρώπη, διότι αν συνεχίσει έτσι, πολύ σύντομα θα είναι παρελθόν και άρα ο αντίπαλός μας προφανώς δεν θα είναι η Γερμανία, αλλά κυρίως οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκφράζονται σήμερα μέσω της κυρίας Μέρκελ. Άρα δηλαδή θα δούμε καθαρά ποιος είναι ο ταξικός αντίπαλος, για να μιλήσω με όρους που είναι πιο προσφυλής και σε εσάς. Και θα δούμε πλέον πώς είναι κοινός ο αγώνας. Πώς είναι κοινός ο αγώνας. Πώς είναι κοινός ο αγώνας των εργαζομένων. Αυτό ακούγεται πολύ φιλόδοξο πράγμα. Καθόλου φιλόδοξο. Ξέρετε κάτι. Και καθόλου άμεσο. Πιστεύετε ότι η κρίση δηλαδή, αυτή... με συγχωρείτε, θα κληθείτε να εφαρμόσετε τον προϋπολογισμό, λέτε θα τον αλλάξουμε και θα τον αλλάξετε αλλάζοντας τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Λέω ότι η κυρία σήμερα... Μέρκελ είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Λέω ότι σήμερα η συζήτηση πρέπει να γίνει πλέον σε μια εντελώς διαφορετική βάση, αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον ευρωπαϊκό. Ναι, κύριε Κουβαρά. Κατά συνέπεια, ή αναγνωρίζουμε ότι η σημερινή κρίση έχει χαρακτηριστικά πρωτόγνωρα, δομικά και σε βάθος, άρα πλέον βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή και έχουμε ακριβώς συνείδηση και των δικών μας, ας πούμε, πλέον
ευθυνών ή απλώς κάνουμε μία συζήτηση και θεωρώντας ότι τι να κάνει, μπορεί να είναι, θα περάσει. Όπως μπορεί να λέει όλα αυτά. Τα αναγνωρίζουμε ότι είναι δομική η κρίση. Χαίρομαι που τα ακούω. Γιατί στην αρχή δεν το αναγνωρίζαν διάφοροι. Αναγνωρίζουμε, φαντάζομαι, τις ευθύνες που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια για το που φτάσαμε κτλ. Εδώ όμως έχουμε μία πραγματικότητα. Και να πάμε και για τα ποσοστά και έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα προφανώς δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε συζητώντας γενικά και αόριστα με τους Ευρωπαίους για το μέλλον της Ευρώπης. Εδώ βρισκόμαστε, εφαρμόζουμε μια πολιτική που είναι φανερό ότι δεν μας αρέσει και μας έχει επιβληθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο κύριος Τσίπρας στο Τέξας είπε ότι θα είναι καταστροφή η έξοδος από το ευρώ. Τι εννοείται ότι δεν μας αρέσει, σε όλους το ίδιο. Δεν μας αρέσει κανέναν, δεν αρέσει. Τον κύριο Σαμαρά αρέσει. Τον κύριο Σαμαρά αρέσει. Στην πολιτική οικογένεια που ανήκει ο κύριο Σαμαρά στην Ευρώπη, αρέσει. Αυτό είναι το σχέδιο. Η σύμμαχη του κυρίου Σαμαρά είναι η κυρία Μέρκελ. Η πολιτική που εφαρμόζεται σε χώρες οι οποίες είναι χρεωμένες και είναι πολιτική λιτότητα σκληρή, δεν αρέσει στις χώρες που την εφαρμόζουν, κύριε Σκουρ. Λέτε τώρα αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω. Αφήστε με να σας κάνω το ερώτημα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε στο Τέξας ότι η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφή. Είπε επίσης εδώ στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου ότι τα μόνα λεφτά που υπάρχουν είναι τα λεφτά των δανειστών. Εγώ λοιπόν θέλω να καταλάβω κάτι πολύ απλό. Εάν θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ και αν αναγνωρίζουμε ότι και τα μόνα λεφτά που υπάρχουν είναι τα λεφτά των δανειστών, πώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν δεν συμφωνήσουμε σε κάτι με τους δανειστές, θα μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό αφορά και εσάς ως αυριανή κυβέρνηση. Διότι τώρα βγάζετε διαρκώς το λογαριασμό με μεγάλη ευκολία στην κυβέρνηση. Λάθος αυτό, λάθος εκείνο, λάθος το άλλο. Σε πολλά έχετε δίκιο, γιατί πολλά είναι λάθη. Αλλά δεν καταλαβαίνω στο διατάφτα τι παραπάνω έχετε να κάνετε. Δηλαδή, ο Σαμαράς τουλάχιστον έχει καταφέρει να μιλάει με τη Μέρκελ και με το Σόιμπλε. Εσείς θα μιλήσετε με τον Τιλίνκε για το μέλλον της Ελλάδος. Με ποιους θα μιλήσετε, δηλαδή, ποιοι θα είναι αυτοί στην Ευρώπη οι οποίοι θα ακολουθήσουν την ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ ότι και ευρώ μπορεί να υπάρχει και μνημόνιο δεν θα υπάρχει, όταν οι ίδιοι οι δικοί σας δεν το δέχονται. Οι ίδιοι οι δικοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνουν ότι αυτό πρέπει να έχει και ένα επόμενο στάδιο που λέει ότι αν το κάνουμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ. Σας το λέει ο κύριος Λαφαζάνης. Και νομίζω ότι σε αυτό είναι λογικό αυτό που λέει. Ότι η πηγή των δεινών είναι το ευρώ. Το ευρώ λειτουργεί ως ένα πέπλο. Ότι είναι το ευρώ. Ως ένα πέπλο. Δεν είναι το νόμισμα, αλλά ποιες πολιτικές κρύβονται πίσω από αυτό το πέπλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν σήμερα είναι αν με αυτές τις αντικοινωνικές, ακραίες πολιτικές λιτότητας μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη. Εμείς λέμε όχι. Και έχουμε επιβεβαιωθεί. Διότι τα τελευταία χρόνια ο ευρωσκεπτικισμός ενδυναμώνει. Βλέπετε ότι η κρίση συνεχώς επεκτείνεται. Άρα, εκ των πραγμάτων, εάν θέλουμε να έχουμε μία οπτική η οποία να είναι σε συνέχεια. Κύριε Σκουρλέτη, με συγχωρείτε, αλλά η Ευρώπη δεν πηγαίνει προς τα αριστερά, δεν προκύπτει από καμία εκλογή. Βρίσκεται σε μία κρίση, είναι σε μία διαδικασία μετάβασης. Επομένως, θέλω να πω εδώ, έχουμε μπροστά μας την ελληνική πραγματικότητα. Μην κάνουμε μία γενική συζήτηση για την Ευρώπη. Πρέπει να την αλλάζουμε και να προσπαθούμε. Πώς να την αλλάξουμε, αν ο ρεαλισμός σημαίνει υποταγή στην πραγματικότητα, τότε λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτό το ρεαλισμό κρατήστε τον εσείς. Έχω την αίσθηση, κύριε Σκουρλέτη, ότι αποφεύγετε και εσείς προσωπικά ο κύριος Τσίπρας να γίνετε συγκεκριμένοι. Να έχουν φάρμακα, αλλά αυτό, ξέρετε, να πηγαίνουν στα σχολεία. Αυτό είναι ο ρεαλισμός. Αυτό είναι ευχολόγιο, δεν είναι ρεαλισμός. Με συγχωρείτε πολύ. Ευχολόγιο είναι. Μα υπάρχει κανείς που να θέλει να καίγεται κόσμος. Υπάρχει κανείς. Σηκώνεται η τρίχα που σας ακούω. Τι είναι δηλαδή ευχολόγιο? Μα είναι ευχολόγιο, πρέπει να μας πείτε πώς θα το πετύχετε. Να μην τα παιδιά από την πείνα στο σχολείο. Θέλουμε να μας πείτε πώς θα το πετύχετε. Συνέβαινε αυτό και όχι ότι θέλετε, το ξέρουμε. Το πώς θα το πετύχετε. Έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο τέτοια κρίση? Τέτοιο κατήφορο. Σε αυτό νομίζω έχουμε συμφωνήσει όλοι. Το θέμα είναι πώς θα πετύχετε αυτά που λέτε. Δεν έχουμε συμφωνήσει όλοι. Διότι όπως πολύ σωστά υπόθηκε και στην αρχική παρέμβαση του κ. Μπογιόπουλου, δεν είναι κάτι που προέκυψε εξ ουρανού. Δεν είναι σεισμός. Δεν είναι γενικώς μια θεομηνία. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτές τις πολιτικές εμείς αντιμαχόμαστε. Πώς θα τις αλλάξετε τώρα? Και την ίδια στιγμή με που γίνεται. Θα τις αλλάξετε, γιατί πίσω απ' όλα είναι τα λεφτά. Με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο ανόρθωσης δομικών αλλαγών στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, επανιδρύοντας το κράτος. Τώρα μην το λέτε αυτό, το επανιδρύοντας το κράτος, γιατί θυμάμαι τον άλλον που το επανίδρυσε. Επανιδρύοντας το κράτος. Και παραμένει επανιδρυμένο. Άλλο ρόλο για το δημόσιο. Ανακαλύπτοντας ξανά τι σημαίνει συγκριτικά και πλέον εκτήματα. Δεν ξέρω τι θα επανιδρύσετε με το κράτος. Εγώ ξέρω ότι έχουν χαθεί 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σωστά. Και κανένα από τα κόμματά σας, κανένα, πολύ σωστά, δεν βγήκε ποτέ
Κανένα. Όχι, να σταθεί δίπλα στους εσείς μπορείτε να εσείς μπορείτε να δεν υπήρχε κινητοποίηση. Δεν που οι βουλευτές μας να μην ήταν παρόντες. Και μας κατήγγειλε μετά ο κύριος Κυρίκογλου και ακολούθως η κυρία και βλέπω ότι όποιος... Διότι θεωρούν ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι μόνο μέσα στη γυάλα του μία απόλυση αν γίνει στο δημόσιο, μία απόλυση αν γίνει στο δημόσιο, ξεσηκώνονται τα κόμματα. Όχι απόλυση, κοινωνικότητα, ούτε καν απόλυση. Λάθος κάτι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέσαμε για τους μικρομεσαίους. Δεν μπορεί κάποιος που κλείνει την επιχείρησή του να παραμένει ανασφάλιστος. Δεκάδες χιλιάδες μικρές και επιχειρήσεις κλείνουν και δεν έχουν ούτε επίδομα ανεργίας. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ποινικό αδίκημα να χρωστάς στον ΟΑΕ. Και δεν μπορείς έχουμε να συντηρήσεις την επιχείρησή σου. Ένα εκατομμύριο ανασφάλιστους ανθρώπους έτσι, σήμερα στην Ελλάδα. Και έχουν υποθηκεύσει και τα μαγαζιά τους για να πάρουν κάποιο δάνειο για να στηρίξουν την επιχείρησή τους και τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν στη φυλακή. Όλα αυτά που λέτε. Αυτό χαίρομαι για αυτά έχουμε μιλήσει. Είναι περιγραφικά της κατάστασης, κύριε Σκουλέτη. Είναι τα αποτελέσμα της πολιτικής σας. Για να βρεθεί η λύση σε αυτά τα πράγματα, για να βρεθεί η λύση σε αυτά τα πράγματα, χρειάζονται και χρήματα από κάπου. Και το μεγάλο ερώτημα το οποίο συνεχώς έρχεται σε εσάς, όταν μιλάτε για το πώς θα λύσετε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πώς θα δώσετε και άλλες παροχές, για το πώς θα επαναφέρετε τους μισθούς, για το πώς θα επαναφέρετε τις συντάξεις, για το πώς θα τα κάνετε όλα αυτά, είναι πού θα βρείτε τα χρήματα για να το κάνετε. Και μην μου λέτε εμένα, σας παρακαλώ, κύριε Σκουλέτη, ότι το ευρώ είναι ένα πέπλο. Μέσω μνημονίου, ένα τι τα κάνατε και είναι πού πήγανε. Το ευρώ. Πέπλο πολιτικής. Πέστε μου πολιτικής. Πού πήγαν τα 247 δισεκατομμύρια. Τι θα πει το ευρώ είναι πέπλο. Διαλέξτε σας παρακαλώ ένα νόμισμα. Δεν υπάρχει ευρωδραχμή, κύριε Σκουρλέτη. Ωραία. Υπάρχει πέστε ή μου ευρώ, τα 247 εκατομμύρια νόμισμα. Ευρώ πού πήγανε. Και πού για ευρώ μιλάμε. Θα πάτε στην Ευρώπη για να κάνετε τι. Πού να τους πείσετε να φύγουν και αυτοί στα από το ευρώ. Στα χέρια των δανειστών. Αυτή είναι η προσπάθεια. Το 1,5 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή οι άνεργοι τι θα τους κάνετε. Δεν πέστε. Καταλαβαίνω πώς μπορείτε σαν αντιπολίτευση να υπερασπίζεστε οποιαδήποτε πολιτική όταν μία τόσο κέρια επιλογή όπως είναι το ίδιο το νόμισμα της χώρας και η θέση μα, του μην στην το λέτε, Ευρωζώνη. Μην το λέτε σε εμάς. Δεν μπορείτε να το μην το λέτε σε εμάς, διότι αυτή την προπαγάνδα, αυτή την προπαγάνδα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν έρθει, θα φύγουμε από το ευρώ, την είπατε και τον Μάιο και τον Ιούνιο, δεν πείθει πια. Και γι' αυτό, και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια βεβαιότητα στην ελληνική κοινωνία ότι τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στα πράγματα. Όσον αφορά για τις δημοσκοπήσεις, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των εταιριών δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για δύο λόγους. Να σας πω πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα διότι ο κόσμος κατά 50% και παραπάνω τους κλείνει το τηλέφωνο όταν τον παίρνουν. Τους κλείνει το τηλέφωνο. Διότι έχουν απαξιωθεί όπως το συνολικό πολιτικό σύστημα, γιατί είναι μέρος αυτού του πολιτικού συστήματος και περισσότερο αντί να φωτογραφίζουν την εικόνα της στιγμής, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις και να κυραγωγήσουν. Έχετε καμιά αμφιβολία για την απάντησή τους άμα ρωτηθούν για το ευρώ αφήστε ή την δραχμή, αφήστε κύριε Σκουρλέτη. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, όταν ολοκληρώσω, θα πείτε αυτό που θέλετε. Οικονομικής δυσπραγίας, πολλές από αυτές τις εταιρείες είναι και εξαρτώμενες από το δημόσιο. Ξέρετε ποιοι είναι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού που κατέχουν μεγάλες εταιρείες, ξέρετε. Τι λέτε ακριβώς, ότι δημοσκοπήσεις αυτό που λέω και καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι τι, σηκέ, άρα λοιπόν πληρωμένε. Υπάρχει η καθημερινή αίσθηση του κόσμου και υπάρχουν και αυτές οι μυστικές, τις οποίες αν τις ξέρετε μας δίνουν και 5 και 6 και 7 μονάδες παραπάνω. Τώρα, αλλά εν περιπτώσει, αν αμφισβητείτε τα πράγματα στη δημοσιότητα. Δεν τις κάνουμε εμείς. Γιατί δεν τις φέρνετε στη δημοσιότητα τώρα. Δεν τις κάνουμε εμείς. Ευρωεκλογές έρχονται και πλέον τελειώνουν τα ψέματα. Τα ψέματα, κυρία Σεμακοπούλου. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, εδώ έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ άγρια κοινωνική πραγματικότητα. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε, τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο διάλογος που γίνεται. Και συνεχίζουμε την ίδια πολιτική, αυτή που δημιούργησε την πραγματικότητα αυτή. Αυτός ο διάλογος που ξεκίνησε το 2009 μέχρι και σήμερα δεν βγάζει στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Είτε το κατανοούμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ σας λέω ένα ερώτημα, το πάω ένα παραπάνω βήμα γιατί λέμε όλοι παραπάνω. Το Μάιο, τελειώνει το μνημόνιο. Και η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημα. Θα πάω με ένα καινούριο μνημόνιο ή θα βγω στις αγορές. Γιατί λεφτά που δεν μπορούμε να πάρουμε κάπου αλλού. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να μας δώσει λεφτά, ευχαρίστως. Θέλω να πω όμως, για να το δούμε και διαφορετικά. Οι σύμμαχοι στην Ευρώπη δεν είναι ότι ο σύμμαχος τον Ντε Λίνκε λέει απλά ότι δεν θέλει να βοηθήσει.
Αν θυμάστε, πριν λίγες μέρες που είχε έρθει στην Ελλάδα κ. Χατζηνικολάου, είπε να προσέξουμε πάρα πολύ καλά οι Έλληνες, γιατί έχουν δανειστεί χρήματα. Αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα. Τι λέει μισό λεπτό, όχι, μισό λεπτό. Για να αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα. Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, αν τα πει διαφορετικά η κυρία αυτή, θα λυθούν τα προβλήματα. Εμείς βρισκόμαστε. Μα με συγχωρείτε, εγώ σας έκανα μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Αφήστε με. Και εσείς με έχετε πάει τώρα στην εκπρόσωπο του Ντελίνγκε και τι είπε η εκπρόσωπο του Ντελίνγκε. Θα ολοκληρώσω. Μου είναι αδιάφορο. Θα καταλάβετε. Γιατί εμείς δεν θέλω να καταλάβω. Δεν θέλω να καταλάβω την κόντρα σας. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω. Κυρίως όταν επικαλείται κάτι που ήταν ψευδές. Κύριε Σκουβέτη, δεν ξέρω αν είναι ψευδές ή αληθές. Διότι τα νέα τα οποία αναφερθήκαν πρώτα, τώρα, παρακαλώ, υπήρξε επιστολή κύριε Σκουβέτη της συγκεκριμένης κυρίας, την οποία τη δημοσιεύσανε και είπε ότι ουδέποτε είπα αυτό. Ποιος μεσολάβησε, ο κύριος Βενιζέλος. Εγώ αυτό που βλέπω είναι, και αυτό αφορά και τον κύριο Σκουβέτη, αφορά και τον κύριο Σκουβέτη και τα κόμματα που διαβάζετε καλά, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και την επόμενη. Βλέπω μια σκιαμαχία γύρω από το μνημόνιο. Μια σκιαμαχία γύρω από το μνημόνιο. Η οποία καλύπτει την ανυπαρξία. Η οποία καλύπτει την ανυπαρξία προτάσεων για το πώς θα βγούμε από το τέλμα. Και το ερώτημα των πολιτών, το οποίο το συναντώ σε κάθε βήμα με μεγάλη αγωνία, είναι τι πρόταση υπάρχει για την επόμενη μέρα. Πώς θα βγούμε από αυτό το τέλμα. Τι μου λέτε για το Ντελίνγκε, λοιπόν. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η χώρα θα κάνει κάποιες. Δεν είναι μόνη της. Δεν λειτουργεί μόνη της. Θα πρέπει να βρει συμμάχους για να βρει ποια είναι η καλύτερη λύση για τους πολίτες. Και σας λέω πάλι, δύο υπάρχουν λύσεις. Η μία λύση είναι ή θα πάμε όταν θα τελειώσει το μνημόνιο σε νέο μνημόνιο και θα δανειστούμε. Η άλλη λύση είναι να βγούμε στις αγορές. Αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Άρα, ποια είναι εμείς αυτό που το λέγαμε από την αρχή, έχει προβλήματα, είναι οδυνηρό και ακολουθούν σιγά σιγά και όλοι έρχονται σε αυτό το δρόμο. Για να σας ρωτήσω δρόμο. Κάτι, με συγχωρείτε, με βγάζετε από τα ρούχα μου. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ζητώ συγγνώμη για τη διατύπωση αυτή. Είναι λάθος, δεν επιτρέπεται ο δημοσιογράφος να λέει ότι βγαίνει από τα ρούχα του, αλλά βγαίνω από τα ρούχα μου. Ναι. Αυτό σας ρώτησα. Πώς θα ξαναδανειστούμε, αν θα δανειστούμε στις αγορές με α' επιτόκιο ή με νέο μνημόνιο με β' επιτόκιο. Σας ρωτώ από πού θα έρθει η ανάπτυξη. Ρωτώ πώς θα πάψουμε να δανειζόμαστε. Και το μυαλό όλων σας είναι κολλημένο στο πώς θα δανειζόμαστε. Μετά από 30 χρόνια δάνεια που μας οδήγησαν εδώ. Σας ρωτώ για την επόμενη μέρα και μου λέτε έχουμε δύο λύσεις. Ή να δανειστούμε έτσι ή να δανειστούμε γιουβέτσι. Μα δεν έχετε καταλάβει ότι το κεντρικό θέμα είναι να πάψουμε να δανειζόμαστε. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό είναι το ερώτημα. Για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας παρακαλώ να μιλήσουμε και όχι μόνο εσάς και τον κύριο Σκουρλέτη και την κυρία Σιμακοπούλου και όλο το πάνελ. Να μιλήσουμε λίγο για την ουσία. Να πάψουμε τη σκιαμαχία αυτή και να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Η επόμενη μέρα, κύριε Ελλάδα. Η επόμενη μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, το επόμενο χρονικό διάστημα των 3 μηνών, αυτά τα θέματα θα βγουν μπροστά μας. Αν εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος που έχει μία λύση, το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί η χώρα από μόνη της, χωρίς τη βοήθεια των εταίρων ή χωρίς χρηματοδότηση από το εξωτερικό να πορευτεί, δεν το πιστεύω. Αν εσείς το πιστεύετε. Και πραγματικά έχετε μια μεγάλη εμπειρία, θα μας βοηθούσε. Εγώ ρωτώ εσάς, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Πολύ ωραία. Ρωτώ εσάς αν έχετε σχέδιο ανάπτυξης. Πολύ αν σωστά. Σχέδιο όμως για να μεγαλώσει το εθνικό μας εισόδημα. Πολύ σωστά. Για να πάψουμε να δανειζόμαστε. Για να μην έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο αν θα δανειστούμε με μνημόνιο ή στις ελεύθερες αγορές. Το επόμενο χρονικό. Γιατί σας ρωτάμε για αναπτυξιακό σχέδιο και μας απαντάτε όλοι για τον τρόπο με τον οποίο θα δανειστούμε την επόμενη φορά. Αυτό είναι το κυρίαρχο, ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Από εδώ και πέρα λέτε και πάντα λέτε τι υπάρχει αν υπήρχε σχέδιο. Αυτό που βιώνουμε από το 2009. Το οποίο κάποιοι λένε δεν ήταν ο ασφαλής δρόμος. Εσείς κάνετε κριτική, ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα σχέδιο. Ένας δρόμος. Ο οποίος σήμερα έφτασε λίγο πριν τον προϋπολογισμό. Καταθέσαμε έναν προϋπολογισμό τον οποίο δεν συμφωνεί η Τρόικα, αλλά εμείς λέμε ότι αυτός είναι ο δρόμος. Έχουμε μπροστά μας, που λέτε το σχέδιο για τους πληστηριασμούς και λέμε αν δεν συμφωνήσει η Τρόικα, εμείς θα καταθέσουμε δικό μας σχέδιο για τα σπίτια. Έχουμε ακόμα και για αυτόν τον φόρο τον δύσκολο. Τον ενίο φόρο των ακινήτων, τον ΕΦΙΕ, το οποίο έγινε σε άλλη βάση. Και έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο έχει πραγματικότητα με τις επενδύσεις, με την καθημερινότητα. Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις στη χώρα, πώς θα προχωρήσει να έρθει η χώρα, αν δεν υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους. Τη βιωσιμότητα του χρέους, κύριε Χατζηνικολάου, θα τη λύσουμε εμείς οι δύο. Αν συμφωνήσω εγώ με τον κύριο Σκουρλέτη, θα λυθεί.
Όχι, δυστυχώς. Πρέπει να λυθεί με τους εταίρους μας. Άρα, το σχέδιο για να έρθει η ανάπτυξη, από πού θα έρθει? Από το δημόσιο τομέα, πολύ σωστά λέτε ότι θα έρθει από τον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν υπάρξει βιωσιμότητα χρέους και ρευστότητα στις τράπεζες, πώς θα έρθουν οι επενδύσεις και πώς θα έρθει ένας επιχειρηματίας, κύριε Χαρτζηνικολάου, από το εξωτερικό να πει ότι εγώ σε αυτή τη χώρα θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου και να φέρω νέες θέσεις εργασίας? Όχι. Εμείς αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σχέδιο. Και γι' αυτό τον επόμενο χρονικό διάστημα. Ποιο δηλαδή? Το σχέδιο είναι ότι πρέπει με τους εταίρους μας το επόμενο χρονικό διάστημα να μιλήσουμε για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό θα μας φέρει επενδύσεις στη χώρα. Και παράλληλα να δούμε πώς μπορούμε πια το κοινωνικό κράτος, που υπήρχε κοινωνικό κράτος, αλλά υπήρχε η φαρμακευτική δαπάνη, υπήρχε η παραπαιδεία, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα, θα μπει στο σωστό τρόπο και στο σωστό δρόμο. Αυτά το μνημόνιο που έφερε, εκτός από τα δημοσιονομικά που μας επέβαλε, ήταν και τα πράγματα που δεν τα κάναμε μόνοι μας πολλά χρόνια. Να μην αδικούμε όλη αυτή την προσπάθεια. Και τελειώνω και λέω, κύριε Χατζηνικολάου, θα βρεθούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και οι ευρωεκλογές είναι το εύκολο. Πριν τις ευρωεκλογές θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να πορευτούμε. Και εκεί όλα τα κόμματα θα πρέπει να απαντήσουν σοβαρά. Και όχι με το δέμα αν θα αναθεωρήσουν τον προϋπολογισμό, ο οποίος λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μου το επιτρέψει. Θα εντάξει, λέει, και το κατοχικό δάνειο. Ξέρετε τι πλεώνασμα θα έχουμε με την εντάξει του κατοχικού δανείου? Όμως αυτό το, όταν θα γίνει η ένταξη, αυτά τα λεφτά θα τα έχουμε στη τσέπη μας για να τα δώσουμε? Όχι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να συμφωνήσουν στο πώς θέλει να προχωρήσει η χώρα. Σας ρωτά εδώ ένας φίλος στο Twitter, λέει, για ρώτησε τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, πρωτογενές πλεώνασμα με πρωτογενές έλλειμμα στα μικρά και μεσαία νοικοκυριά, φόρος στον πλούτο και δι στον παράνομο πλούτο, θα επιβληθεί ποτέ στη χώρα? Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη. Γιατί ακόμα και αν φορολογήθηκαν ή αν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί έκαναν σωστά τη δουλειά τους και βρήκαν αρκετά πράγματα, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στον κόσμο, το οποίο δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Ούτε μπορεί να το πιστέψει κανένας. Το πρόβλημα είναι ένα όμως. Το πρωτογενές πλεώνασμα. Λένε, δεν υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Υπάρχει, είναι εικονικό. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Οι εταίροι μας, αν αποδεχτούν ότι έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα ένα χρόνο νωρίτερα και μας δίνει δυνατότητα μέσα από τη σύμβαση τα 700 εκατομμύρια, το 70% να το δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες για το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι θετικό γεγονός ή δεν είναι θετικό γεγονός? Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Καταρχάς δεν είναι το 70%, είναι το 30%. Το 70% είναι και το 30% είναι το κοχρεωλήσει, κύριε Μπογιόπλε, και μπορείτε να το δείτε από τη σύμβαση μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ικανό? Αυτό μας αρκεί? Όχι βέβαια. Όμως το επόμενο τρίμηνο, εκτός από το πρωτογενές πλεώνασμα που μας δίνει την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε με άλλους όρους, θα αποφασίσουμε η χώρα μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους. Εδώ λέμε 350.000 οικογένειες δεν έχουν ρεύμα. Θα σας πω, κύριε Μπογιόπουλο. Εσείς λέτε τώρα για πρωτογενές πλεώνασμα. Έβγε. Κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε πρωτογενές πλεώνασμα. Έβγε. Και έχετε ταυτόχρονα 5 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή, εάν τους πάτε και τα 10 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, θα έχετε μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα. Εγώ θέλω να σας πω. Καθαρίστε και το 50% του ελληνικού πληθυσμού και θα έχετε πλεώνασμα εφόρου ζωής. Αναφερθείτε και στη βοήθεια που δίνουμε στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του ρεύματος. Τα λιγμένα τρόφιμα. Τα κοινωνικά κριτήρια για το πετρέλαιο θέρμανσης που 8 στους 10 δεν έχουν. Αυτό το οποίο γίνεται από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε, αν μου επιτρέπετε, να έχει γίνει και χωρίς την παρέμβαση του κ. Σαμαρά. Θα έπρεπε να το είχαμε λύσει χωρίς να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός. Αλλά ασχολήθηκε η κυβέρνηση, ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος και το λύνουμε. Μου επιτρέπετε. Το θέμα αυτό του ρεύματος. Ο Αντιπρόεδρος, κυρία Σιμακοπούλου, αυτός που έβαλε το χαράτσι. Για αυτόν που έβαλε το χαράτσι, λέτε. Κύριε Μπογιόπλε. Μιλήσατε για τους ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα. Δεν τους αφήνουμε στην τύχη τους ανθρώπους. Και απέναντι στους ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα, εμφανίζεται τους υπεύθυνους αυτής της πολιτικής ως καλούς Σαμαρίτες. Το πρωτογενές πλεώνασμα είναι η απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Να σταματήσουμε να δανειζόμαστε. Και να αποκαταστήσουμε αδικίες. Και βάλτε μια τελεία, σας παρακαλώ. Προσπαθώ πάντα στη ζωή μου να λέω κάποια πράγματα, μην προκαλώντας, αλλά να λέω στα όρια αυτά που γνωρίζω και τα στοιχεία. Πάντως, κύριε Κωνσταντινόπουλε, επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές στις επενδύσεις, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζονται επενδύσεις και ότι πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα σταθερότητας της χώρας και ότι παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο η οριστική διευθέτηση του θέματος του χρέους.
Όμως υπάρχει και η ελληνική επιχειρηματικότητα, την οποία την αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν της δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, αλλά την πνίγεται. Θέλω να σας πω. Για μένα εκεί είναι το βασικό. Πολύ θέμα. Σωστά. Και η επένδυση δεν είναι μόνο η επένδυση των 400 ή των 500 εκατομμυρίων για το Ελληνικό ή τον Αστέρα. Όχι, είναι νομίζω. Και η επένδυση του να βγάλει ο Χατζηνικολάου άλλο ένα περιοδικό, για παράδειγμα. Πολύ και σωστά. Να δώσει άλλες 20 θέσεις εργασίας. Το να βγάλει ο Δελατόλας άλλη μία έκδοση του Ποντικιού. Κύριε Χατζηνικολάου, το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μειωθήκαν κατά 11% οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι, αυτό συμβαίνει, κύριε Σκουρλέτη, διότι εδώ υπάρχει ένα... Για να βάζουν να λένε και με νούμερα. Όπως εσείς βοηθάτε να υποστηρίζετε τις επενδύσεις. Το οποίο δεν επιτρέπει στον επιχειρηματία να αναπτυχθεί, ούτε στο νέο άνθρωπο να μπει στην επιχείρηση. Θέλετε να σας πω εγώ τι πλαίσιο υπήρχε πριν από 6 χρόνια, όταν ξεκίνησα την επιχειρηματική μου δράση και τι υπάρχει βεβαίως, τώρα. Βεβαίως. Θέλω να σας πω... Είναι απελπισία το πόσο αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού κάθε τόσο. Άρα αυτό καταλαβαίνετε είναι σε αντίφαση με αυτό που λέω, γιατί εσείς που είστε ένας επιχειρηματίας... Ναι, αλλά αυτό το κάνετε εσείς, το κάνει η κυβέρνησή σας. Πολύ σωστά. Ακούστε όμως λίγο τι κάναμε... Τους άλλους τους τρομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τρομάζετε εμάς. Αφήστε κανέναν όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Αφήστε κανέναν. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να τρομάξω κανέναν. Θέλω να ζήσω σε αυτή τη χώρα και προσπαθώ με πολύ κόπο να ζήσω σε αυτή τη χώρα και με πολύ μεγάλο κόστος. Θέλω να σας πω το εξής. Ξέρετε πόσα φορολογικά νομοσχέδια έχουν έρθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. 1500 σελίδες έχουμε. Λοιπόν, τι συζητάμε. 1500 σελίδες. Για ποιες επενδύσεις μιλάτε. Το σταθερό φορολογικό είναι ένα θέμα. Θέλω να όμως επειδή είπατε για τις επιχειρήσεις και είπα ο κύριος. Είναι το θέμα. Πολύ σωστά. Έχει δίκιο ο κύριος Τζίμερ. Συμφωνείτε, παραδείγματος χάρη, ότι η μεγάλη διαπραγμάτευση που γίνεται με την Gazprom και φέρνει μια μείωση του φυσικού αερίου της τάξης των 17% τόσο για το βιομηχανία όσο και για τον καταναλωτή είναι μεγάλο ζητούμενο. Συμφωνείτε ότι η διακοψιμότητα που πριν λίγες μέρες περάσαμε για την ελληνική βιομηχανία όπου έχει 30.000 εργαζόμενους είναι μια μεγάλη όχι, βοήθεια. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ και αν θέλετε μπορώ να σας βοηθήσω. Βοηθάει και τελειώνω με τον κύριο Μπογιόπλο. Κύριε Μπογιόπλο, επειδή λέτε πάντα τα στοιχεία, τα 350.000 και είναι ένα κάτι το οποίο είναι ένα θέμα. Δεν είναι 350.000, μας είπε η ΔΕΗ κάποια ζητήματα και νομίζω τα έβγαλαν και τα στοιχεία. Οι 350.000 δεν είναι όλοι οι οικογένειες. Υπολογίζουν επειδή όλοι όσοι έχουν μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο. Και μία οικογένεια. Και μία, μπράβο, ήταν πολύ σωστά. Αρκετή, αφήστε με, κύριε Μπογιόπλε, δεν θα κερδίσετε τις εντυπώσεις αυτό. Δεν θα κερδίσετε τις εντυπώσεις αυτό. Σας λέω ότι όσοι είναι στο κοινωνικό. Δεν πρόκειται να το επιτρέψω σε εσάς. Σας λέω το εξής, ότι όσοι ήταν στο κοινωνικό τιμολόγιο, κανένας δεν κόπηκε το ρεύμα. Υπάρχουν γύρω στις πάρα πολλοί 4, 5.000, 6.000, οι οποίοι για πολλούς λόγους, είτε ο ιδιοκτήτης ή οτιδήποτε, δεν κόπηκε το ρεύμα. Αυτοί άμεσα μέσω της ΔΕΗ, έστω και καθυστερημένα, σας λέω εγώ, σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι η λύση του προβλήματος. Είναι μία μικρή ανάσα. Ελάτε, παρακαλώ, ο κύριος Σκοτάκης. Κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνομαι ότι κάνουμε μια συζήτηση σημειωτών κάθε φορά, ενώ στο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο σε αυτό το τραπέζι. Έχετε δίκιο. Καθώς γίνεται η κλασική αντιπαράθεση, όταν νομίζω χρειάζεται μεταξύ όλων όσων συμπράττουμε στο δημόσιο διάλογο η στοιχειώδη συνεννόηση και η ενότητα. Και λέω τη λέξη ενότητα όχι συμπτωματικά και τυχαία. Απόψε μπορεί να μην μεταδόθηκε αυτό. Αλλά ο Ερντογάν από την Ανατολική Θράκη είπε ότι θεωρεί Θράκη και την Κομωτινή και την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη. Την ώρα λοιπόν που εμείς έχουμε την πολυτέλεια, αισθανόμαστε ότι έχουμε την πολυτέλεια να αντιδικούμε και μάλιστα σημειωτών, χωρίς να πηγαίνουμε τη συζήτηση δύο βήματα πιο μπροστά, έρχεται ο Τούρκος Πρωθυπουργός και κάνει μια απίστευτη πρόκληση, η οποία γίνεται μάλιστα λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Νταβούτογλου στην Αθήνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Χθες το βράδυ έβλεπα σε εκπομπή άλλου τηλεοπτικού σταθμού ένα ναυτικό από το Πέραμα, Νίκο, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία, έχει πάει μετανάστης στη Γερμανία. Τον ρώτησε η δημοσιογράφος, συνάδελφός μου, η κυρία Αντωνοπούλου, ποιο είναι το όνειρό του. Και η απάντηση ήταν ότι στην κατάσταση που είμαι, κάθε επόμενη μέρα είναι το επόμενο όνειρο. Και ρωτήθηκε επίσης σπουδαστής πληροφορικής από τα ΤΕΗ, πώς αισθάνεται μετανάστης στη Γερμανία, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής για την οποία αερίζουμε το τελευταίο διάστημα, να νιώθουμε ντροπή που είμαστε Έλληνες, να μας έχουν κάνει ντροπή που είμαστε Έλληνες και να φεύγουμε στο εξωτερικό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο φοιτητής και απάντησε
ότι ψάχνει να βρει στη ζωή του, ψάχνει να βρει στη ζωή του μία όμορφη μέρα. Μία όμορφη μέρα. Και δεν τη βρίσκει. Όταν λοιπόν έχουμε όλο αυτόν τον κόσμο να αισθάνεται αυτή την κόπωση και αυτή την απογοήτευση, η εικόνα που βλέπουμε όλοι εμείς που μετέχουμε στο δημόσιο διάλογο καθημερινά, ποια είναι? Πρώτον, η κυβέρνηση προσπαθεί με τα δόντια να κρατήσει τη σταθερότητα. Γιατί η σταθερότητα είναι πλειοψηφία για το χαμηλό δανεισμό. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, τη μία να προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση από το λαό, δεν βγήκε. Η δεύτερη να την ανατρέψει με αποστασίες βουλευτών, δεν βγήκε. Η τρίτη να απονέμει τα εύσημα στη χειρότερη πολιτική αθλειότητα που έγινε ποτέ στον τόπο, στο λεφτά υπάρχουν. Και έτσι πορευόμαστε με την ακροδεξιά να αυξάνει το ποσοστό της. Ποια είναι η λύση? Νομίζω ότι υπάρχουν τρία ζητήματα. Το πρώτο της ανάπτυξης, το οποίο θέσατε με πάρα πολύ ένταση και πολύ καλά κάνατε. Το δεύτερο είναι το ζήτημα των θεσμών. Και το οποίο δεν συζητούμε πλέον στη χώρα. Και το τρίτο είναι το θέμα του χρέους. Το λέω το θέμα του χρέους τελευταίο, αλλά είναι το σημαντικό θέμα. Ο Πρωθυπουργός είπε προχτές κάτι σημαντικό στη Βουλή. Απορώ πώς διέλαθε της προσοχής όλων μας. Η απόπειρα την άνοιξη είναι να διαγραφούν 10 δις τώρα, κούρεμα, δεν μιλάμε για ρύθμιση χρέους, 10 δις και να γίνει η ρύθμιση του χρέους για τα επόμενα 50 χρόνια. Σε αυτόν τον στόχο, στον στόχο της ρύθμισης του χρέους, είτε διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ κτλ., πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί πάνω σε αυτό θα χτίσουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα στο Βρετανικό τύπο. Να μην ενωθώ εγώ. Μην ενώνεσαι. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Και υπήρχαν δημοσιεύματα σήμερα στο Βρετανικό τύπο που λένε, επειδή κατηγορούμε τον κύριο Σαμαρά για μνημονιακό, σήμερα δημοσίευμα των Financial Times τον κατηγορεί για αντιμνημονιακό. και μάλιστα υπήρξε και το. Ξαναγίνει αντιμνημονιακό. Ναι, και μάλιστα υπήρξε και το πρωτοφανές φαινόμενο. Για το γερμανικό τύπο τα σημερινά δημοσίευματα. Ναι, τις Handelsblatt. Βλέπω το γερμανικό. Βλέπω ότι τους Γερμανούς τους επικαλείστε όποτε σας συμφέρουν. Μου λέγεται το λογιστικό τρίκ του πλεονάσματος. Ναι, σας λέω ότι τους Γερμανούς τους. Όποτε σας συμφέρουν. Ας δούμε τι κάνουμε εδώ τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα υπήρχαν δημοσίευματα και μου έκανε το εντύπωση το εξής, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σε δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει περίπτωση ο Πρωθυπουργός να τα βάλει με την Τρόικα, υπήρχαν δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι διετύπωναν τον φόβο μην τυχόν ο κύριος Σαμαράς κυλήσει ξανά στον αντιμνημονιακό αγώνα και μην τυχόν μοιράσει πλεόνασμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το θέμα, το ένα του χρέους. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 και η κυβέρνηση και οι αντιπολίτες και κυρίως οι δανειστές είναι δεσμευμένοι από αυτή τη συμφωνία. Pacta sunt servanda, τα συμπεριφωνημένα πρέπει να τηρούνται. Πρωτογενές πλεόνασμα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, λογιστικό, ξελογιστικό, θα τους το τρίψουμε στη μούρη για να μπορέσουμε να πάρουμε τη ρύθμιση χρέους. Ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τις νοοτροπίες όλων μας. Όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων, διότι όταν ο καθένας πάει να κάνει μια επένδυση σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και αυτομάτως στο παρελθόν είχαμε σύμπραξη των τοπικών συμφερόντων για να εμποδίσουν την ανάπτυξη, εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, τα υδροπλάνα. Τα υδροπλάνα, ξέρετε γιατί δεν περπάτησαν σαν επένδυση, κύριε Σκουλέτη? Επειδή το καρτέλ της ακτοπλοείας τα εμπόδιζε. Και αυτό τι δημιούργησε? Απομόνωση των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου. Και το τρίτο είναι οι θεσμοί. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Και η αδειοδότηση άργησε. Ναι. Και η γραφειοκρατία υπήρξε. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Αλλά το καρτέλ δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν σας κατηγόρησε. Όχι, απλώς το λέω. Αλίμονο. Λοιπόν, λέω το εξής όμως, ότι η χώρα αυτή δεν κυβερνάται, δεν έχουμε θεσμούς. Όταν ο Πρωθυπουργός, για να γίνει μια επένδυση, δεν μπορεί και υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μπλοκάρεται για μήνες και δεκαετίες η επένδυση, τότε πώς μπορούμε να περιμένουμε ανάπτυξη? Ή όταν υπάρχουν κεντρικά ζητήματα, όπως είναι η αξιολόγηση. Όλοι μας καθημερινά στο δημόσιο διάλογο και εσείς αξιολογήσετε από τους ψηφοφόρους σας και εμείς από τους αναγνώστες και τους τηλεθεατές. Δεν μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση προς το πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση προς το σχολείο. Τόσο δύσκολα να θα τα κάνουμε. Η αλφαβήτα είναι. Όταν λοιπόν συμφωνήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, και καταλήγω σε αυτά τα τρία ζητήματα, τότε ναι, υπάρχει ελπίδα για τον τόπο. Όμως προαπαιτούμενο είναι να υπάρξει η στοιχειώδης συνεννόηση. Κυρία Κουντουρά, τι λέτε? Να συμφωνήσω ότι είναι μια αποτυχημένη πολιτική η οποία μας έχει φέρει εδώ σήμερα, γιατί εάν ήταν πετυχημένη θα είχαμε μπορέσει να έχουμε σταθεί στα πόδια μας και να έχουμε βγει από το αδιέξοδο. Όλοι οι οικονομολόγοι, τουλάχιστον όσους εγώ ακούω, ισχυρίζονται ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι με αυτή τη σκληρή λιτότητα το μόνο που δεν θα πετύχουμε είναι να πάμε προς την ανάπτυξη.
Δεν υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχω ακούσει από την κυβέρνηση να μας πει αυτός είναι ο τρόπος που θα πορευτούμε. Δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό για να έρθουν επενδύσεις. Δεν υπάρχουν, αν θέλετε, κινήσεις προς μία κατεύθυνση έτσι ώστε να πούμε ότι αν θα γίνουν αυτά τα βήματα θα ματώσουμε, όπως πολύ σωστά λένε, γιατί οι διαπιστώσεις που γίνανε εδώ ότι δεν υπάρχει ρεύμα, ότι έχουν χάσει οι Έλληνες το 50% του εισοδήματός τους, ότι έχουν οκταπλασιαστεί οι φόροι, ότι οι προσωρινοί φόροι γίνανε μόνιμοι, ότι η ΔΕΗ ανεβαίνει, ότι τα νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, ότι υπάρχουν 20.000 άστεγοι μόνο στην Αθήνα, ότι τα συσίτια είναι τριπλά και τετραπλά αυτά τα Χριστούγεννα που μας τα λέει η Εκκλησία, ότι 6.000 άνθρωποι μας έχουν επιδείξει από τα μπαλκόνια και έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους, ότι έρχονται οι κατασχέσεις και αν θέλετε τους πάνε με από 5.000 και πάνω στη φυλακή και χάνουν και την αξιοπρέπειά τους και την περηφάνεια τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προχθές ήταν νοικοκύριδες και χωρίς δική τους επιλογή σήμερα βρίσκονται σε μια κατάντια και μια μιζέρια, να μην μπορούν να έχουν ένα μεροκάματο στο σπίτι τους, να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Όλα αυτά βεβαίως είναι διαπιστώσεις. Πώς γίνανε αυτές οι διαπιστώσεις? Από μια πολιτική η οποία αποδεικνύεται αποτυχημένη. Πού είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας, κύριε Χατζηνικολάου? Πού είναι το σχέδιο, πού είναι η ανάπτυξη, πού είναι η παραγωγή, πού είναι η προστασία, πού είναι ο κοινωνικός ιστός, πού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, πού είναι η κοινωνική ευαισθησία? Εγώ άκουσα την Τρόικα που λέει, κύριε, εδώ δεν μπορείτε να έχετε κοινωνική πολιτική. Πρέπει οπωσδήποτε να άρετε την απαγόρευση των πληστηριασμών. Και αν θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική, εδώ είπανε, είπε η Τρόικα, και τι έγινε, λέει, οι άστεγοι υπάρχουν και σε άλλες χώρες, γιατί κάνετε έτσι? Ακριβώς. Και αν θέλετε, κάντε τους καταλήμματα. Αυτό είπαν. Στο παρελθόν, θα σας θυμίσω, ο Υπουργός είχε πει δεν μπορείτε να πληρώσετε τους φόρους. Το θέμα όμως είναι και η αντιπολίτευση, να μην θέτει μόνο ερωτήματα. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι να κάνει και προτάσεις. Ναι, οι προτάσεις υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου, και έχουν γίνει. Θέλετε να σας πω τις δικές μας προτάσεις? Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό. Έχω εδώ την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το οποίο κάνει την τριμηνιαία του έκθεση με βάση το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και τι λέει? Ότι οι υποχρεώσεις της χώρας το 2014 και 2015 είναι τέτοιες που όχι μόνο δεν θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα για να πληρώσουμε, αλλά ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει σε αυτές τις υποχρεώσεις είναι ή με νέο δανεισμό, ή με μείωση των επιτοκίων, ή με ένα συνδυασμό διαφόρων μέτρων, γιατί είναι αδύνατον να έχουμε αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που η κυβέρνηση λέει αυτό δεν είναι εφικτό. Άρα έρχεται και καταργεί αυτόματα αυτό το συγκεκριμένο προϋπολογισμό τον οποίο φέρανε. Ο οποίος προϋπολογισμός λέει ότι έχει πλεόνασμα. Και ακούμε από την άλλη πλευρά όλους τους φορείς, δεν θα μιλήσω για το κείμενο αυτό της ΔΑΚΕ που είναι μια πραγματικότητα, είναι όλη η αλήθεια της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία εξηγεί γιατί έχουν αποτύχει τα πάντα. Θα σας πω όμως ότι λέει το εξής. Έπρεπε να γίνει επιστροφή φόρων 2 δις. Έγινε μόνο 1,5 δις. Μείναν 500 εκατομμύρια. Αυτά τα βάλαμε στην άκρη. Υπήρχε, λέει, ένα πρόγραμμα επενδύσεων που ήταν να πάρουμε 3,3 δις. Πήραμε 4,3 δις. Δοθήκανε μόνο τα 2,7 δις. Έμεινε και 1,5 δις. Βεβαίως και έχουμε πλεόνασμα. Υπάρχει στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, και εγώ, άμα κάνω στάση πληρωμών, θα έχω πλεόνασμα. Η δημιουργική λοιπόν λογιστική του πλεονάσματος δεν έρχεται να συμβαδίσει με τη σημερινή πάντως, πραγματικότητα. Σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι, δόθηκαν περισσότερα χρήματα στην από φόρους. Από το κράτος. Άρα λοιπόν, με τι ζούμε. Επεστράφησαν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Όπως λέμε τους άλλους, να λέμε και αυτούς. Το βάζω τελεία. Θα βάλω υπάρχει ένα όριο στο να ακούς νούμερα να είναι ανακριβή και να μην μιλάς. Με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Και πριν άκουσα νούμερα με τα οποία μπορούσα να τα βάλω. Αλλά ήμαρτον. Εγώ δεν θέλω να βγω τα ρούχα μου, αλλά την πρόταση που ρωτήσατε δεν άκουσα. Είναι απολύτως ανακριβές. Όλους τους στόχους της προτής εσόδων. Θα μου επιτρέψετε. Τα πιάσαμε. Εκτός αυτού συμφωνώ. Η πρόταση που είναι δηλαδή, κυρία Κουντούρα. Πού είναι η πρόταση? Και τελειώνω για να ξεκινήσω με την πρότασή μας. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ζούμε, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, με δανεικά και με φόρους. Εξαντλητικούς φόρους.
Η πρόταση λοιπόν που εμείς τουλάχιστον οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε κάνει ήταν πάρα πολύ απλή. Πριν από 2 χρόνια, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι μπαίνει για να διαπραγματευτεί, περιμέναμε μία διαπραγμάτευση. Το μίνιμουμ που περιμέναμε και η πρότασή μας ήταν σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, να βάλει μία ρήτρα ανάπτυξης. Να πει δηλαδή στους δανειστές μας, εμείς διαφωνούμε παντελώς με το μνημόνιο και ξέρετε τις προτάσεις μας όσο αφορά το ότι δεν θέλουμε να είμαστε στο μνημόνιο και, δεν ρωτάει και, το καταγγέλνουμε. Αλλά είπαμε στην κυβέρνηση, αφού μπήκατε στο μνημόνιο, η πρώτη μας πρόταση είναι βάλτε μία ρήτρα ανάπτυξης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούμε από τα χρήματα που εμείς θα παράγουμε, από τη δυνατότητα που εμείς θα έχουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας, να ρίξουμε ρευστό στην αγορά, θα σας πληρώνουμε. Δεν το κάνανε. Μπήκαμε στο βούρκο μέχρι εδώ. Η πρότασή σας είναι η ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή. Τους είχαμε πει πριν 2 χρόνια. Ποιος θα τη βάλει? Πρόταση για την ανάπτυξη έχετε? Γιατί για να βάλεις ρήτρα ανάπτυξης, πρώτα κάνεις πρόταση για την ανάπτυξη. Οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη είναι εκτός μνημονίου, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά τους είπαμε, αφού μπήκατε στο μνημόνιο και διαπραγματεύεστε μέσα στο μνημόνιο, γιατί εμείς συμφωνούμε με αυτή την πολιτική, τουλάχιστον τους είπαμε, τουλάχιστον, βάλτε μια ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή, παρακαλώ να ολοκληρώσω την πρόταση. Να ολοκληρώσω, μια τελεία να βάλω και θα μου πείτε. Το δεύτερο που είπαμε ήταν, αφού δεν μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη και δεν έχετε ένα σχέδιο ανάπτυξης, τουλάχιστον, ό,τι πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή να εκποιηθεί η περιουσία μας που πάει να αξιοποιηθεί, θα πω εγώ, όλα αυτά τα χρήματα που θα πάρουμε, μην τα πάρετε να τα δώσετε στους δανειστές, όπως πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι δοθήκανε 285 εκατομμύρια για το χρέος από εκποιήσεις στο ΤΑΙΠΕΔ. Είπαμε, κρατήστε αυτά τα χρήματα, ρίξτε τα στην αγορά, κάντε ανάπτυξη, γιατί άμα θα δώσετε και όλα τα σημικά της χώρας, από πού και ως πού θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε το χρέος μας, όχι τους τόκους. Εδώ τι γίνεται λοιπόν? Αυτά ούτε ο Χάρι Πότερ δεν τα κάνει, κυρία Κουντουρά. Ακριβώς. Ούτε ο Χάρι Πότερ. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε ο Χάρι Πότερ. Κάθε φορά που εσείς δεν κάνετε κάτι σωστό να σας δίνουμε τις λύσεις, όσο μπαίνουμε στην ύφεση που είμαστε 7 χρόνια και όσο έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν γίνεται ανάπτυξη, φυσικά οι λύσεις γίνονται πολύ δυσκολότερες. Λοιπόν. Η δική μας λοιπόν η πρόταση είναι εκτός μνημονίου. Επειδή μιλάει ένα σχέδιο για επενδύσεις και ανάπτυξη, κυρία Κουντουρά, εγώ θέλω να καταλάβω κάτι. Επενδύσεις και ανάπτυξη χωρίς να πληρώσουμε τους δανειστές, όπως είναι η πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων, με διαγραφή του χρέους μονομερή. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, σε μια χώρα που δεν πληρώνει τους δανειστές, θα έρθει κάποιος να επενδύσει? Πώς το σκέφτεστε, για να το καταλάβω? Δεν με παρακολουθήσατε, σας είπα. Τη αξιοποίηση της περιουσίας μας. Το 53 δεν το ξέρετε. Το σχέδιο Μάρσαλ. Δεν το γνωρίζετε. Γιατί το λέτε με έναν τρόπο, σαν να ακούτε κάτι πρωτόκολλο. Είδατε η μελλοντική συνεργασία. Ότι το 53 δεν υπήρχε ενιαίο. Είδατε η μελλοντική συνεργασία. Πώς λέτε, ότι το 53 δεν υπήρχε. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Η Γερμανία ξέρει πολύ καλά ποιο είναι ο τρόπο που μπορεί να πάρει τα λεφτά τη πίσω. Αυτό δεν είναι επιπλέον πλεονεκτήματα, το κοινό νόμισμα. Γιατί είναι ένα υπερόπλο. Θα πάμε σε μία μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα δώσω κατά σειράν το λόγο στον κύριο Παφίλη, στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Τζίμερο. Και αμέσως μετά, εσύ θα μιλήσεις, Αντώνη, καθόλου. Περιμένω. Τι θα γίνει? Όλοι απείλησαν να βγουν από τα ρούχα, θα ρίξω το τσεστετέλι. Ωραία. Λοιπόν, και αμέσως μετά θα περάσω το μικρόφωνο στους συμπολίτες μας για να παρέμβουν, να ασκήσουν την κριτική τους σε αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησης. Όπερ σημαίνει ότι τα ενδιαφέροντα αρχίζουν τώρα. Σε 3 λεπτά πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.
Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν. Η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Έλα, Βαγγελιακή, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξφορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News, το Ταγκό των Χριστουγέννων, το υπέροχο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη. Μαζί. Λευκά Χριστούγεννα, η κλασική ταινία με τον Big Crosby. Ακόμη, Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Και εκπτωτικό κουπόνι 7 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Τράκαρες. Που! Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Νιτσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος, ό,τι καλύτερο. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα. Από 17.900 ευρώ. Thank you.
Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.